Το Λίκιό μα είναι πάντα ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, συμμετέχοντα σε πληθώρα δράσεων με έμφαση στον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά. Αξίζει επίση να αναφερθεί ότι στο σχολείο, πέρα από τα τμήματα ανηλίκων, λειτουργούν και τμήματα ενηλίκων μαθητών. Τι προηγούμενε δύο χρονιέ, οι απόφοιτοί μα συμμετείχαν στι πανελλαδικέ εξετάσει και πέτυχαν την εισαγωγή του σε ακαδημίε εμπορικού ναυτικού και σχολέ τριτοβάθμια εκπαίδευση με πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχία, τη τάξη του 79% και 95% αντίστοιχα. Εύχομαι και φέτο καλά αποτελέσματα στα παιδιά μα που συμμετείχαν στι πανελλαδικέ εξετάσει. Επιπλέον, οι απόφοιτοί μα που επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα μια καριέρα στη θάλασσα, ναυτεολογούνται να σε πλοία του Ομίλιο Εταιριών Τσάκο, προσφέροντα με αυτόν τον τρόπο άμεση σύνδεση τη δευτεροβάθμιας επαγγελματική εκπαίδευση με την αγορά εργασία. Το ΤΙΝΣ έχει πλέον καθιερωθεί ω ένα πυλώνα άριστη ναυτική εκπαίδευση που ανταποκρίνεται πλήρω στι διαρκώ αυξανόμενε ανάγκε τη ναυτιλία και ω μια εκπαιδευτική δομή αριστεία και καινοτομία. Το σχολείο μα προετοιμάζει του μαθητέ και μαθήτριέ του ώστε να εξελιχθούν σε μελλοντικού αξιωματικού τη ελληνική ναυτιλία αλλά και εκπαιδεύει του νέου στα ναυτικά επαγγέλματα. Όλα αυτά δεν θα ήταν βέβαια δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρί το όραμα και τη στήριξη του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου και τη οικογένειά του, ιδρυτού του ναυτικού μα Λυκείου, στον οποίο οφείλουμε όλοι μα ένα μεγάλο ευχαριστώ και ο οποίο αποτελεί για μα φάρο έμπνευση και παράδειγμα προσμίμηση. Κλείνοντα, θα ήθελα να απευθυνθώ στου φετινού αποφύτου μα. Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τη σπουδαία στιγμή τη αποφύτησή σα από το Λύκειο. Πέρασαν κιόλα τρία χρόνια από την πρώτη μέρα σα στο σχολείο. Το ωραίο αυτό ταξίδι των μαθητικών σα χρόνων έφτασε στο τέλο του. Κάθε μέρα που περάσατε στα θρανία μα, αναπτύξατε τι γνώσει και τι δεξιότητέ σα, καλλιεργήσατε αξίε και ιδανικά και μεγαλώσατε ω άνθρωποι. Επιτρέψτε να ξεκινήσω από τα παιδιά μα, από τους γονείς τους και από τους εκλεκτούς καλεσμένους που για ακόμα μία φορά μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο σε μία ημέρα αποφύτησης. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ. Και σας ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί τέτοιες ημέρες είναι πάρα πολύ σημαντικές και μας δίνουν ευκαιρία να γυρίσουμε λίγο πίσω. Μόλις έξι χρόνια, εκείνο το Σεπτέμβριο του 2017, την ημέρα του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου, όταν ε, κοιτώντα την κυρία Καλυπολίτου και την κυρία Καλυπολίτου εμένα, μένει ακόμα τον καπετάνιο από το βήμα τη μαθητική δομή στο σπίτι τη Μαρία, να εξαγγέλει ότι το Σεπτέμβριο του 2018 θα λειτουργήσει το πρώτο ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ναυτικό λύκειο στην Ελλάδα. Κοιταχτήκαμε και στον κώδικα των ματιών σκεφτήκαμε ότι κάτι υπάρχει που δεν ξέρουμε. Μιλώντα με τον καπετάνιο, του λέμε εξαιρετικά νέα, πού θα το κάνουμε για πείτε μα, λέει Δεν έχουμε, θα το βρείτε. Ε, δεν έχουμε άδεια, θα τη βγάλουμε. Ε, φέτος. Φέτος. Αν δεν το έλεγα, δεν θα γινόταν. Και από εκείνη την ημέρα μέχρι και σήμερα δεν έχει διαφοροποιηθεί σε καμία περίπτωση ο ρυθμός και η ταχύτητα των πραγμάτων που τρέχουν γύρω από το σχολείο. Ένα σχολείο που ήρθε για να συμπληρώσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τον αυτιλιακό κλάστερ αυτού του νησιού. Να έρθει και να ενώσει τις δυνάμεις τους τις δυνάμεις του, πρωτίστως με τα ναυτικά λύκεια του νησιού και του νομού, τις Ακαδημίες του Μπορικού Ναυτικού και φυσικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Ναυτιλίας. Είμαστε ο, ο μόνος τόπος στην Ελλάδα που έχουμε όλο αυτό το κλάστερ ενωμένο και έτοιμο να μπορέσει να κάνει συνέργειες. Και αυτό αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που έρχεται να προσθεθεί σε όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που η ναυτιλία... Έχει διαλέξει για αυτόν τον τόπο.